λεφτά εκ του ασφαλούς, διότι παίρνει τρεις μισθούς. Τρεις μισθούς που παίρνει είτε ως πολιτικός, είτε ως καθηγητής πανεπιστημίου, είτε από την υπόλοιπη δραστηριότητά του. Και έτσι πρόδρομε, προκάλεσε την απάντηση του κύριου Μέργου, που θα μας την πεις εσύ, γιατί έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με το σύστημα. Ο κύριος Μέργος απαντάει και λέει ότι για δεύτερη μέρα γίνομαι στόχος λαϊκίστικων και παραπλανητικών επιθέσεων. Από τις 17 Ιουλίου που ορίστηκα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, δεν λαμβάνω το μισθό μου από το Πανεπιστήμιο, αφού υπάρχει αναστολή των καθηγητικών μου καθηκόντων. Η μοναδική αμοιβή μου από τον Ιούλιο του 2012 είναι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και η αποζημίωση ως ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στο Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ο νόμος ορίζει. Ωραία. Άρα, αυτή λοιπόν, είναι η άποψη του κυρίου Μέργου. Και έτσι είναι και καλά κάνει. Ο κύριος Μέργος είχε πάρει στο λαιμό του κι άλλο στο παρελθόν, γιατί ήταν και στην κυβέρνηση του Αλογοσκούφη, να πούμε. Στο οικονομικό επιτελείο του Αλογοσκούφη. Ποιανού ήταν η κυβέρνηση? Το Αλογοσκούφη, το οικονομικό επιτελείο. Του Καραμαλία, το θυμάμαι καλά. Το θέμα μας είναι. Δεν ήταν πρωθυπουργό ο Αλογοσκούφη. Δεν ήταν ο κύριο Μέργο. Καραμαλί τον λέγανε εκείνο. Το θέμα μας είναι ο κύριο Μέργο ή αν θα μειωθεί ο κατώτατο. Ο κύριος Μέργος, ο τεχνοκράτης. Στα κεραμίδια είμαστε τώρα. Εγώ να χρησιμοποιήσω τον Καραμαλή. Όχι, όχι εσύ προσωπικά. Ποιος το είπε ή αν θα γίνει η πράξη αυτό. Στο οικονομικό επιτελείο ήθελα να πω, σου λέω. Ναι. Και είπα στο οικονομικό επιτελείο λοιπόν του κυρίου Αλογοσκούφη, του φωτισμένου με τα φωτοστέφανα που έλεγε ότι είναι καθηγητής στο LSE. Έλεγε. Αυτός λοιπόν που πήρε στο λαιμό του μια κυβέρνηση του Καραμαλή τότε και κατέστρεψε. Α, ο Καραμαλής όλα... που ήταν πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε. Προείδρευε απλώς. Ο Αλογοσκούφης τα φταίει. Μεγάλη ευθύνη που τον είχε υπουργό. Τι θέλω να σου πω τώρα. Μεγάλη ευθύνη. Μάλιστα. Του τα είχαν πει του κύριου Αλογοσκούφη και ο κύριος Μέργος ήταν και σε εκείνο το επιτελείο που καταράκωσε τα συστήματα. Τι του βρίσκουνε αυτού, δεν τον ξέρω τον Χριστιανό. Τι βρίσκουνε σε αυτόν τον τεχνοκράτη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Μέργος. Εμένα με ενδιαφέρει ο κύριος Μέργος. Με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα υπήρχε στο μνημόνιο. Όχι, δεν είναι ότι έτσι. Ο κύριος Μέργος είπε ακριβώς αυτό που λέει το μνημόνιο. Το οποίο το επιβεβαίωσε ο κύριος Όλιρε. Και βρισκόμαστε μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, να σας πω, γίναμε βουλή, έτσι.